Να μου πείτε, τα άκουσα πριν και από τον κύριο Καραμέρο. Τα μέσα, η προπαγάνδα της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ελέγχει ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά από 5 χρόνια είναι αυτά τα οποία μπορεί να ξεγελάσουν, λέτε εσείς, στο Πασόκ, τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος μήπως δεν βλέπει ότι δεν είστε εσείς η πιστική εναλλακτική πρόταση τελικά. Καταρχήν, κύριε Πιέρο, να δώσουμε μερικά στοιχεία για το airball. Τώρα είναι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο πολύ. Εσείς είστε και μπασκετική, να πούμε. Είμαι και μπασκετική. Παίζετε γκολφ. Έχει παίξει μπάσκετ, όντως. Οπότε να μιλήσω έτσι με τα λόγου γνώσεως για τα airball. Γιατί λέμε airball στην ακρίβεια? Λέμε airball στην ακρίβεια γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία σε αγοραστική δύναμη και πρώτη σε ακρίβεια. Γιατί ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι σχεδόν τετραπλάσιος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και γιατί δείτε και κάτι άλλο που αφορά τελικά την αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης αλλά και τις προτεραιότητές της. Δείτε δηλαδή ότι στην Ελλάδα οι μισθοί καταλαμβάνουν στο σύνολο του ΑΕΠ ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 23%, ενώ αντίστοιχα τα κέρδη των εταιριών στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, είναι πάνω από 50%. Άρα εδώ υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος κατατρώει το εισόδημα και αυτή τη στιγμή είναι για τους μισθωτούς και για τους εργαζόμενους πολύ πριν το τέλος του μήνα ένα αδιέξοδο στην κάλυψη του αναγκών. Αν κυβερνούσατε εσείς και μειώνατε και 3 μονάδες στο ΦΠΑ, όπως λέτε, θα είχατε λύσει δηλαδή το θέμα της ακρίβειας? Κοιτάξτε, εάν είχαμε στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, στο θέμα της ακρίβειας θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική και θα ήταν δεδομένο ότι θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί, για παράδειγμα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, σε πείσμα αυτού που ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός και το οποίο είναι ανακριβές και τον διαψεύδει το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, ξέρετε. Δηλαδή, οι ομογάλακτοι του κύριου Μητσοτάκη, οι οποίοι συνενούν και υιοθετούν αυτό που έκανε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Σάντσεθ, δηλαδή την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης. Γιατί στον πληθωρισμό τροφίμων τον Απρίλιο έχει 3,4, ενώ η χώρα μας έχει 3,2. Λοιπόν, δεν σας συμφέρει η Ισπανία, πρείτε ένα άλλο, μια άλλη χώρα. Γι' αυτό που σας λέω, ότι διχασεύτηκε. Ναι, 16,5 κύριε Τάκη. Ναι, λοιπόν, 16,5, 4,5 λοιπόν, κύριε, και 3,5. Δεν ήταν από 16,5, τον προηγούμενο μήνα. Παρακαλώ, μην αποσυντονίσετε. Α, ένα χρόνο πριν. Εντάξει, ένα χρόνο πριν. Μα ένα χρόνο πριν το 16,5. Πόσο είναι? Το 16,5 δεν πέφτει. Πόσο είχαμε ένα χρόνο πριν? Το 16,5, όχι, δεν είχαμε. Το 16,5 δεν πέφτει σε ένα χρόνο. 18 είχαμε πριν από ένα χρόνο. Αλλά από το 16 θα φτάσουν στο 4. Να ολοκληρώσω, κύριε Πιέρο. Λάτε, κύριε Αποστολάκη. Ένα λεπτό να την ακούσω. Λάτε, κύριε Αποστολάκη. Πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη ανάγκης για περιορισμένο χρόνο, το επαναλαμβάνω αυτό, υπάρχουν άλλες πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για παράδειγμα, ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα, κύριε Πιέρο? Το πρόβλημα στη χώρα, όπως λέει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, όπως λέει το ΕΟΒΕ, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς και η μη λειτουργία του ανταγωνισμού. Τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και 5 χρόνια? Απαξιώνει, δεν ενδυναμώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι σε σύγκρουση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, συνειδητά την υποστελεχώνει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έλεγχοι και να έχει δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην αγορά από την ημέρα που εξελέγει, από το 2019, ότι εδώ θα έχουμε πληθωρισμό της απληστείας, πληθωρισμό των κερδών και με τον τρόπο αυτό εγώ μαζεύοντας από τα υπερέσοδα με τη λογική των ΠΑΣ, με τη λογική δηλαδή του πατερούλη, του κράτους πατερούλη που έρχεται και δίνει επιδόματα προεκλογικά, κυρίως προεκλογικά, για να εκμαυλήσει. Δεν τα καταψηφίσατε. Για να μα προφανώς δεν το καταψηφίζεις. Προφανώς δεν το καταψηφίζεις κάτι που έρχεται να δώσει μια ανάσα. Αλλά καταγγέλεις την σαφή προσπάθεια εκμαυλισμού και εξαγοράς ψήφων και αξιοπρέπεια. Σας θυμίζω ότι το Youth Pass δόθηκε 15 μέρες πριν τις εκλογές, κύριε Πιέρο. Λοιπόν, και πραγματικά αυτό ήταν εξαιρετικά εκμαυλιστικό. Μάλιστα, λοιπόν. Άρα, δεν κάνεις αυτά και παρακολουθείς ως τροχονόμος τα υπερκέρδη. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τις τράπεζες στη χώρα και που αφορά τόσο τις προμήθειες όσο και το
το αδιανόητο χάσμα ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων δεν θα το δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Πιέρ. Μάλιστα. Λοιπόν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το τι γίνεται σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το κοινωνικό κράτος και τις δαπάνες, τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, γιατί το εισόδημα το τρώει όχι μόνο ο πληθωρισμός των τροφίμων. Δείτε λοιπόν, τι γίνεται σήμερα. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες μετά τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μια νέα στιγμή. Λοιπόν, δεν βλέπω μεγάλη προθυμία από τη Νέα Δημοκρατία να υπερασπιστεί το έργο του κυρίου Αβγενάκη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω να μην χάσουμε χρόνο, κύριε Κεφαλογιάννη, γι' αυτό, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. Να πω ένα σχόλιο για όσα ακούω. Σύντομα και εσείς, γιατί ακούω τους πανηγυρισμούς για την ανεργία. Θέλω να πω το εξής, κύριε Πιέρο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους μισθούς είναι η εξής. Το 1 τρίτο των μισθωτών αμείβονται κάτω των 800 ευρώ. Και το 53% των εργαζομένων έχουν μικτές απολαβές 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, το μοντέλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το μοντέλο της φτηνής εργασίας και της παραγωγής νεόπτωχων, όχι επειδή είναι άνεργοι, αλλά επειδή είναι κακά πληρωμένοι εργαζόμενοι. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της συζήτησής μας, mm-hmm. ότι η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα μας είναι μόλις 23%, πολύ κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ τα κέρδη είναι πάνω από το 52%. Αυτό λοιπόν το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Και είναι ένα μοντέλο που έχει οδηγήσει στην πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου εις βάρος των μισθωτών, εις βάρος των εργαζόμενων στη χώρα μας. Και αυτό έχει τη σφραγίδα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λοιπόν, τα τελευταία πέντε χρόνια. Κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση, κύριε Πιέρο, να ανατρέπουμε και να διαψεύδουμε τις δημοσκοπήσεις. Και εγώ έχω μια βεβαιότητα η οποία δεν είναι αβάσιμη, είναι μια βεβαιότητα η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι ταξιδεύω πολύ σε όλη τη χώρα. Και έχω μια εικόνα η οποία είναι διαφορετική. Άρα, με δεδομένο αυτή την αφετηρία των διαψεύσεων που στις εθνικές εκλογές του Μαΐου ήταν ηχηρή, έχω μια εκτίμηση ότι αυτό θα επαναληφθεί και ότι ο πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ για το βράδυ των ευρωεκλογών, δηλαδή η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, είναι απόλυτα εφικτός. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς, επειδή αναφερθήκατε στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και στη μεγάλη διαφορά της από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, που θέλω να θυμίσω ότι πριν από δύο μήνες ήταν διαφορετική η σειρά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ευμετάβλητα και εν πάση περιπτώσει στις 10 Ιουνίου θα δούμε. Στις 9 Ιουνίου θα δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα ότι δεν συζητάμε για το ποιος θα είναι πρώτος. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την άποψή μου, όχι σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι προβληματικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της χώρας και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Γιατί η ισχύς, η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική της πλειοψηφία έχει μετασχηματιστεί. Δεν το αμφισβητώ. Δεν το αμφισβητώ, αλλά η πλειοψηφία, ξέρετε, μετασχηματίζεται είτε σε μια πλειοψηφία η οποία σέβεται τους θεσμούς, σέβεται τη λειτουργία του κράτους δικαίου και έτσι λειτουργεί κοινοβουλευτικά και πολιτικά, ή μπορεί αυτή η πλειοψηφία να μετασχηματίζεται σε καθεστώς. Κατά τη δική μας εκτίμηση, αυτή την πενταετία, αυτή η πλειοψηφία, η οποία επανανομιμοποιήθηκε με τις εκλογές το τελευταίο διάστημα, δεν το αμφισβητώ προφανέστατα, αλλά έχει μετασχηματιστεί σε καθεστώς. Το βλέπουμε αυτό σε μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις. Πάντως λέγατε ότι είναι καθεστώς η κυβέρνηση και πριν τις εθνικές εκλογές. Το λέγατε ειδικά εσείς στο ΠΑΣΟΚ αυτό και δεν απασχόλησε, φαίνεται, τον κόσμο που της έδωσε 41%. Δεν αμφισβητώ. Το λέω γιατί παίζει τη λέξη καθεστώς, γι' αυτό σας το λέω. Μάλλον δεν το βλέπει έτσι ο κόσμος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βλέπει έτσι ο κόσμος. Και γιατί σας το λέω ότι το βλέπει έτσι? Γιατί το βλέπουμε σε ζητήματα τα οποία καταλογίζονται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν δείτε την άποψη των πολιτών τόσο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των υποκλοπών, όσο σε ό,τι αφορά την οργανωμένη και μεθοδική και επίμονη απόπειρα συγκάλυψης των αιτίων και των υπευθύνων για τα Τέμπη, όσο και σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα δείτε ότι οι πολίτες καταλογίζουν πολύ έντονα
και με μεγάλα ποσοστά της ευθύνης της κυβέρνησης. Αυτό είναι καθεστωτισμός σε κάθε περίπτωση και είναι επίθεση στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Κατά αυτή την έννοια, κυρία Αποστολάκη, αν τα έκαναν όλα αυτά που λέτε, δεν θα παίρνατε 12,9, θα παίρνατε 20. Θα ήσασταν εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Εγώ έχω απάντηση σε αυτό, κύριε Τάκη, και την απάντηση. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ότι το ΠΑΣΟΚ πριν από λιγότερο από 10 χρόνια φλέρταρε με την πολιτική του εξαφάνιση, κύριε Τάκη. Ναι. Και αυτό συνέβη. Εγώ δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Εγώ έρχομαι να σας μιλήσω για το χώρο μου. Ναι. Να σας μιλήσω για το κόμμα μου και για το χώρο μου, ο οποίος χώρος μου αυτή τη στιγμή είναι τριχοτομημένος. Βρίσκεται σε ένα βαθμό και εκφράζεται, συνεχίζει να εκφράζεται από το και ΠΑΣΟΚ. Και με την πολιτική εξαφάνιση φλέρταρε για κάποιους λόγους, όχι τυχαία. Γιατί με την πολιτική εξαφάνιση φλέρταρε, κύριε Τάκη, γιατί ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας φόρτωσε όλο το βάρος για τη χρεοκοπία, για την περιπέτεια της χρεοκοπίας στη χώρα, αποκλειστικά και μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Να. Σήμερα είμαστε όλοι σοφότεροι και πολύ λιγότερο θυμωμένοι, αλλά πολύ λιγότερο μοιοπικοί. Ζήσαμε το δεξιό μνημόνιο, ζήσαμε το αριστερό μνημόνιο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ευθύνες επιμερίζονται. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή ενός χώρου, που εγώ τουλάχιστον αυτό το στόχο υπηρετώ, δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, να δώσω ένα σύντομο σχόλιο στον κύριο Καναμένο και να...